Ντόμινο επιπτώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκαλεί το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων που συνεχίζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκτοξεύοντας το κόστος για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές. Οι τιμές στην Αγγλία χτυπούν κόκκινο. Σήμερα είναι πολύ ψηλή τη αμόλυβη. Είμαστε στο 2,13 και 2,15 σε πολλά μαγαζιά, ήδη θα το δούμε από μέρα σε μέρα. Στο πετρέλαιο κίνηση είμαστε περίπου στο 2,9 με 2,10. Πώς να το δούμε, χάλια. Για φαντάσου τους άνεργους. Στην Κρήτη η τιμή της αμόλυβδης φτάνει να ξεπερνά ακόμη και τα 2,3 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Στο Ηράκλειο η ανώτερη τιμή καταγράφεται σήμερα στα 2,359 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 2,298, τα Χανιά 2,251 και στο Λασίθι 2,249. Πολύ ζόρικα. Και για τους ιδιώτες ιδιαίτερα. Και οι εταιρείες. Σίγουρα δεν βγαίνει η αγορά έτσι, γιατί συν τα υπόλοιπα τα κόστη, ήδη της μετακίνησης που είναι κάτι αναγκαστικό, δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Για απρόβλεπτες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων κάνει λόγο ο πρόεδρος των πρατηριούχων στο Ηράκλειο, ενώ φαντάζει αδύνατο να προβλέψει κανείς πού θα φτάσουν οι τιμές το Φεβρουάριο, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει το πλαφόν που αποφασίστηκε για τις ποσότητες καυσίμων που θα εισάγονται από τη Ρωσία. Και εμείς ευελπιστούμε, γιατί έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά τα καύσιμα, ευελπιστούμε να γίνει κάτι και να αλλάξουν τα δεδομένα. Όχι. Με σόμπα. Σουλόσομπα. Θα κάτσουμε στο σπίτι και δεν θα κουνήσουμε. Εκνευρισμός στους πολίτες και απόγνωση στην αγορά καταγράφει ο φακός της Κρήτη TV, καθώς τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αντέξουν το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων εκμηδενίζονται από τις εξελίξεις. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 7,9 έως 11% αντίστοιχα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Μακάρι να πάει 4 ευρώ, να ξεκαθαριστεί η αγορά. Ενισχύουν αυτούς που τα έχουν. Εσάς και εμάς δεν μας ενισχύουν. Για την αμόλυβδη, η μέση τιμή καταγράφεται σήμερα στα 2,111, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν 1,955. Στο πετρέλαιο κίνησης, αντίστοιχα, η μέση τιμή σήμερα καταγράφεται στα 2,095, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου δεν ξεπερνούσε το 1,853. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός οι πρατηριούχοι. Όπως ξέρετε, εμείς βλέπουμε τις τιμές δηληστηρίων, και από τις τιμές δηληστηρίων αναπροσαρμόζεται το κέρδος μας. Και αν θυμάστε, υπάρχει ήδη πλαφόν, που δεν μπορούμε να παραβούμε το πλαφόν που έχει δώσει ο κύριος Γεωργιάδης,